το δικό μου μαξιλάρι. Αυτός είναι που με ξεκουράζει όταν πονάω. Αυτός είναι που με ξεκουράζει όταν χαίρομαι. Αυτός είναι που με ξεκουράζει όταν χαμογελώ. Με αυτόν κοιμάμαι και τον παρακαλώ κάθε φορά να είναι η ζωή μου και η Ανάστασή μου. Αμήν. Είναι αυτός ο οποίος με σήκωσε, με θεράπευσε, με ανέστησε, γιατρέ μου, ξέρετε την ιστορία μου. Είναι αυτός ο οποίος μου έδωσε τα πάντα και μου έδωσε ένα πράγμα. Μου έδωσε την Αγία μου ιεροσύνη, όπως μου είπε ο γέροντας Πορφύριος, ότι έτσι θα μου δώσει ο Θεός. Δεν ζήτησα τίποτα, θα μπορούσα να είχα πάρα πολλά. Είμαι όμως αυτός που εσείς βλέπετε, έτσι νιώθω την καρδιά μου, δεν θα ήθελα να χάσω την ψυχή μου για οτιδήποτε άλλο. Γιατί το μεγαλύτερο μεγαλείο στην ψυχή μου και στο κάθε ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα και στην ψυχή μου, είναι ο Σταυρός μου. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπατε και πάμπολα, άλλα παιδιά τα οποία είναι έξω και διακονούν. Και αυτά ήρθανε στο Σταυρό. Εγώ δεν τα κάλεσα, ο Σταυρός τα κάλεσε. Και είναι άρεστες ψυχές, καθαρές ψυχές, αγνές ψυχές. Και τους εύχομαι να μείνουν έτσι έως τέλος της ζωής τους. Να μην λερώσουν ούτε τα σώμα τους, να μην λερώσουν ούτε το πνεύμα τους, να μην λερώσουν ούτε την καρδιά τους, να είναι συνέχεια στην άσκηση, στην νησία και στην προσευχή, αφού ζουν τον άγαμο βίο. Μην κοιτάζετε, παιδιά μου, πολλά και διάφορα, διότι η ζωή τελειώνει και αρχίζει μία άλλη ζωή, η ζωή του ουρανού, η ζωή του παραδείσου. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά όλους σας και να ξέρετε ότι αυτός ο Σταυρός είναι όλη μου η χαρά, στις λύπες μου, στους στεναγμούς μου, στα πάθη μου, στις δυσκολίες μου, στις χαρές μου. Θα είμαι εκεί, το κεφαλάκι μου θα το κουρνιάζω πάνω στο Σταυρό και θα του λέω: «Γλυκέ μου Σταυρέ, σε παρακαλώ, άκουσε και εμένα τη δικιά μου προσευχή». Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η χάρη του Τιμίου Σταυρού να σας σκεπάζει όλους σας. Αμήν.